Η κυρία Γεννηματά βρίσκεται από χθες στην Κρήτη, έχει μία διήμερη περιοδία. Σήμερα βρίσκεται στα Χανιά, θα βρεθεί λίγο αργότερα, βρέθηκε και στο Ρέθυμνο. Είναι συνεχή τα καλέσματα της κυρίας Γεννηματά προς τους προοδευτικούς ψηφοφόρους, προκειμένου να πυκνώσουν τις τάξεις του κινήματος αλλαγής. Είναι και διμέτωπη η επίθεση τόσο εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, όσο και εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στόχος της κυρίας Γεννηματά είναι να παρουσιάσει την Χαριλάου Τρικούπη ως τον ισχυρό προοδευτικό πόλο, ως τον πόλο εκείνο που θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο την επόμενη ημέρα της κάλπης, είτε υπάρξει αυτοδυναμία είτε όχι. Η ίδια έχει θέσει το πλαίσιο των συζητήσεων ή το πλαίσιο των κινήσεων που θα φέρει στο προσκήνιο η Χαριλάου Τρικούπη. Είναι η αλλαγή του εκλογικού νόμου, είναι η συνταγματική αναθεώρηση, είναι συστατικά στοιχεία ενός λόγου που στοχεύουν ώστε η Χαριλάου Τρικούπη να σταθεροποιηθεί ως η τρίτη δύναμη στο πολιτικό σκηνικό και να έχει ένα ισχυρό λόγο την επόμενη ημέρα. Να πάμε, Δημήτρη, αφού σε ευχαριστήσουμε πολύ, να δούμε ένα σχετικό βίντεο με όλα όσα ακούσαμε. Μία δήλωση σχετική της κυρίας Φόφης Γεννηματά. Και τα και με τους δύο. Τώρα ψήφο στο κίνημα αλλαγής. Την πατριωτική δύναμη, τη δύναμη σταθερότητας, το προοδευτικό αντίβαρο απέναντι στην ανεξέλεγκτη κυριαρχία της δεξιάς και τον ανεύθυνο λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Η ψήφος στο κίνημα αλλαγής είναι η χρήσιμη ψήφος.